Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, «Πιάσατε τους προφήτας του Βάλ, μη δεις εξ αυτών ασμή διασωθεί». Ποιοι είναι οι προφήτες του Βάλ, που τώρα πλέον με την παρουσία του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να τις πιάσει, να τις συλλάβει? Οι καταστροφικές σκέψεις, οι ψήθυροι οι οποίοι προφητεύουν ένα μακάβριο αύριο. Είναι οι προφήτες του Βάλ, δηλαδή παίρνουν μήνυμα από τον Βάλ. Λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τους αυτά τα οποία εισηγείται ο Βάλ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στις μέρες μας. Λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη μας αυτά τα οποία εισηγούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη μας και θεωρούμε ότι αυτά υπερβαίνουν τον Θεό, όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία ακούγονται είναι υπαρκτά. Αλλά το τέλος όλων αυτών που προφητεύει ο ψήθυρος μέσα στην καρδιά σου είναι αναλυθές. Για να μπορέσεις όμως να καταλάβεις ότι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά θα σε κρατήσει αν είσαι κοντά Του, θα πρέπει να βεβαιωθείς από τον ίδιο τον Θεό. Και ο Θεός βεβαιώνει τον άνθρωπο αποστέλλοντας το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι φωτιά. Είναι μια φωτιά που ζεσταίνει τον άνθρωπο, που τον καθησυχάζει, που τον ηρεμεί. Αυτή τη φωτιά ο Θεός δεν πρόκειται να την ρίξει ποτέ σε ένα θυσιαστήριο αδιανό, χωρίς θυσίες. Αυτή τη φωτιά δεν πρόκειται ο Θεός, δεν γίνεται ο Θεός να τη στείλει σε ένα θυσιαστήριο γεμάτο με αιτήματα χωρίς προσωπική θυσία και προσφορά. Εκεί λοιπόν ο Θεός έχει διορίσει την παρουσία Του, η οποία συνοδεύεται με άγγιγμα ψυχής, με διαβεβαιώσεις λόγου Θεού, με υποσχέσεις, με κατευθύνσεις, με οδηγίες. Τους λέει λοιπόν, πιάστε τους προφήτας του Βάλ, μη δεις εξ αυτών ας μην διασωθεί. Και λέει στη συνέχεια, και επίασαν αυτούς και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρο Κισών. Πού βρήκε τη δύναμη? Είναι εύκολο πράγμα να συμμαζεύεις τις μαύρες σκέψεις? Με ποιο τρόπο να δαμάσεις κάτι το άειλο? Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας εγκρατεύεστε. Μα ποια ζώνη από αυτές που φανταζόμαστε εμείς είναι δυνατόν να συλλάβει κάτι το άειλο? Ο νους τρέχει περισσότερο και από την ταχύτητα του φωτός. Τι να πρωτοσυλλάβεις? Δεν παλεύεται αυτή η κατάσταση. Όταν όμως επιπέσει το Πνεύμα το Άγιον επάνω, όχι στο Άγιο, στο Άδειο, αλλά στο γεμάτο θυσιαστήριο, τότε ακόμη και εκείνα τα οποία δεν πιάνονται συλλαμβάνονται. Έρχεται η βεβαιότητα του Θεού και ο άνθρωπος ηρεμεί και ησυχάζει και λέγει, και έσφαξε αυτούς ο Ηλίας εκεί. Τι σημαίνει ότι έσφαξε ο Ηλίας αυτούς εκεί? Έσφαξε, θανάτωσε δηλαδή, τι? Το ψέμα. Θανάτωσε την ψεύτικη εισήγηση. Τώρα πλέον τα πάντα βαίνουν καλώς. Ο Θεός μίλησε. Και όταν ο Θεός μιλάει, ο ψευδοπροφήτης μέσα μου, ο ψευδοψιθυριστής μέσα μου, τι κάνει? Εξαφανίζεται, δόξα στο Θεό. Θυσιαστήριο, αδελφοί. Πρώτον, οικοδομή θυσιαστηρίου. Δεν είναι όμως αρκετό. Μια οικοδομή θυσιαστηρίου, το οποίο όμως θα είναι άδειο, χωρίς να προσφέρω όλα αυτά τα οποία αγαπώ, δεν μπορεί να έχει νόημα. Η παρουσία του Θεού και η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου έρχεται σε εκείνα τα οποία θυσιάζω και πονώ. Και έρχεται η παρουσία Του και με κάνει να λησμονώ τον πόνο. Αυτό είναι.